Φτάσαμε στην Εύβοια. Ξημερώνει. Εδώ είμαστε με τον φίλο Γρηγόρη. Οραλίστας. Με το ψαράκι, το σπάνιο είδος που έχει σκοτώσει και έχει βαλσαμώσει. Στην Ερυθρά θάλασσα που όταν ήταν μικρός. Εδώ πέρα βλέπουμε την γεφυρούλα, την περάσαμε, το σάκι. Και ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει από τις 6. Και παίζει Χριστίνα Αγγιλέρα στα 6. Γιατί είμαστε της ποιότητας. Πάμε να κάνουμε ένα βαθύ ψάρεμα σήμερα. Θα βγάλουμε πολύ κάτι ψάρι. Μα το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Δηλαδή, θα καταλάβει κάποιος. Θα σηκώσει τα καλάπια σου. Εντάξει, τώρα κάνουμε μαλακίες τώρα. Πάει με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Μην είναι. Να ξέρεις το 50. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βαθύ ψάρεμα γύρω στα 17 μέτρα. Και μετά θα βγούμε έξω γιατί θα... Εντάξει, θα κάνουμε 3 βουτιές στα 17-20 μέτρα. Και μετά θα κάνουμε ένα ρηχό για μπάφες και μπάφους. Θα είναι για μία βουτιά. Όχι ρε, μία βουτιά, βάλε 3. Του λέω μαλάκα, θα πάμε, θα σηκώσουμε το βυθό, θα πάρουμε και τα χαλιακιά μαζί μας. Εντάξει, πλάκα κάνω. Επειδή πάμε πολύ αραιά. Εγώ για να είμαι ειλικρινής στον κόσμο, άμα πετύχω ένα ροφό, ένα κιλό θα το βγάλω, αλήθεια. Δεν έχω τύψει. Μια φορά πάω για ψάρεμα, μετά από... Από το χασό θα το κόψω. Μπορείς να πεις ότι άλλη μαλακία θέλεις. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε. Να είμαστε ειλικρινείς. Ένα ροφό εκεί γύρω στα 1.800-1.900, από τη στιγμή που κάνουμε τόσα... Εγώ πιάνε 1.500 το καταλάβεις εσύ. Εγώ το κάνω έτσι, το κάνω έτσι. Και λέω όχι, εσύ όχι. Θα τον βγάλουμε. Γιατί κάνουμε 2 ώρες δρόμο και ρε παιδιά, να στο τόσο. Αυτά. Και θέλουμε να βγάλουμε και κανένα χταπόδι εκεί πέρα τώρα με την καθαρά Δευτέρα, το δέσουμε πάνω στο χαρταετό να το δείξουμε, ξέρω. Αυτά λοιπόν, καλό μας ψάρεμα, γιατί είμαστε και προληπτικοί και αυτό μετράει. Bye bye.
Thank you.